Στο προηγούμενο επεισόδιο ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από τις γόβες που φορούσε. Ελπίζω να μην συμβαίνει σήμερα με τη γόβα στιλέτο που έχει επιλέξει η Σίλια Καραμολεγκού. Σήμερα πολύ χαμογελαστή και αεράτη και πολύ. Μάλιστα πετάς με τις γόβες, όχι αστεία. Ναι. Δεν ξέρω, καλύτερα. Έτσι παρατήρησα στην πασαρέλα. Λες να με κορόιδεψαν τα μάτια μου, δεν πάρα ξέρω τι να πω. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Εσύ δεν το αισθάνθηκε, συγγνώμη, μόνη μου το βλέπα. Το αισθάνθηκα όντως. Είχε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο, τρόπος με τον οποίο περπάτησες αυτή τη φορά. Ναι. Ναι, είχε σχέση. Είχε σχέση, αλλά άκου να δεις τι έκανα. Παιδί μου, δεν ήταν να έχει σχέση. Εγώ θα τρελαθώ σήμερα αλήθεια. Με εσάς. Αχ, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί το είχα ένα άγχος η αλήθεια. Λοιπόν, εγώ εχθές είχα αυτό το πρόβλημα στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Ναι. Και το είχα και με αυτή τη γόβα, αλλά λέω, δεν θα βάλω πάτο. Όχι. Δεν θα βάλω τίποτα. Μου γλιστράει, αλλά νομίζω ότι το περπάτημά μου είναι πολύ καλύτερο. Και άρα που καταλήγουμε, όχι πάτος. Όχι πάτος. Και πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πάω με τον Κωνσταντίνο. Τόσο Κωνσταντίνος κάθε μέρα εδώ μαζί μας, ε. Σαν τα Γιαννιτσά. Όπου μπορώ. Σαν τα Γιαννιτσά. Σαν τα Γιαννιτσά, πραγματικά. Λοιπόν, εγώ πάω με τον Κωνσταντίνο σε μια βίλα που κάνουν ένα πάρτι. Και το πάρτι έχει θέμα. Τι και θέμα? Το θέμα είναι Black Swan. Μαύρος κύκνος. Καλή, ναι. Και θα πιούμε τα ποτάκια μας. Πω, πω, πω. Θα γίνει. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Και θα χορέψεις και ένα τσα-τσα-τσα. Ναι. Ε? Ναι. Ή ένα πάσο ντόμπλε. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα, it is. Πάμε, παιδιά, να βαθμολογήσετε. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Έλλη. Τσα-τσα-τσα. Έλλη. Δεν μου αρέσει πολύ η συγκεκριμένη γόβα. Δεν ξέρω άμα νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, επειδή είναι το κύριο σημείο, άμα κυριαρχεί. Και αν και για μένα δεν κυριαρχεί η γόβα. Κυριαρχεί το φόρεμά σου, που σου πάει απίστευτα πολύ. Ευχαριστώ. Αφού είναι το κόνσεπτ σου με κύκνο και τα λοιπά, θέλω να κάνεις κάτι ακόμα για να δω πιο πολύ style που εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί έχω δει τις δυνατότητές σου. Ναι, αλλά το task είναι η γόβα. Ναι, ναι, αφού είναι η γόβα, δεν κυριαρχεί τουλάχιστον σε αυτή την εμφάνιση. Πιο πολύ βλέπω τη τσάντα ή το φόρεμα παρά τη γόβα. Οπότε ή θα το έκανα όλο too much, ή θα βάζα ένα άλλο χρώμα γόβα, ίδιο χρώμα με τη τσάντα σου για να κάνει μπαμ, ένα χρυσό, μια χρυσή γόβα, με τα λιζέ. Ναι, δεν είμαι πολύ του αυτού. Την γόβα, την στιλέτο, στο μυαλό μου, και επειδή είναι πάρα πολύ σεξι, την έχω λουστρίνει για κάποιο λόγο. Και ήθελα απελπισμένα να την πάρω αυτή τη γόβα, και γι' αυτό το λόγο και την έβαλα. Okay. Τώρα, ότι ήθελες να είναι να πηγαίνει το μάτι σου κατευθείαν στη γόβα, ενώ πηγαίνει στο φόρεμα. Πηγαίνει στο φόρεμα μετά στη τσάντα και μετά. Δηλαδή, η γόβα είναι σαν να περνάει λίγο στα δικά μου μάτια πάντα, έτσι. Ναι. Ναι. Στα δικά μου μάτια λίγο περνάει σε τρίτη μοίρα. Έλλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θα μου απαντήσεις ειλικρινά, γιατί όπως εγώ πει, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ό,τι θες. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος λόγος που μου βάζεις δύο στα τελευταία επεισόδια? Τι είναι το τελευταίο επεισόδιο? Στα τελευταία επεισόδια έχω πάρει δύο. Έσου βάλα δύο. Ναι. Δεν το κάνω. Όχι, ρε αγάπη μου, δεν το κάνω επίτηδες. Είναι αυτό που βλέπω. Λες εγώ εσένα, απλά ειδικά να μην θέλω να σου βάλω παραπάνω. Όχι, δεν έχει να κάνει με τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Απλά ο τρόπος που μου τα αιτιολογείς δεν μου κολλάει. Ρε αγάπη μου, σου λέω απλά ότι εμένα στην εικόνα που βλέπω δεν μου κυριαρχεί το παπούτσι. Δεν νιώθω ότι. Ωραία, να σου πω την αλήθεια. Άρα είναι λίγο μεγάλο το παπούτσι. Να βάλω την Άρτα και τα Γιάννενα για να τραβάει. Όχι, νομίζω το παπούτσι αυτό είναι και λίγο μεγάλο. Είναι 36 νούμερο.
Ρε αγάπη μου, ναι, δεν ήθελα να φτάσω εκεί, αλλά σου λέω. Για αρχή, ότι δεν κυριαρχεί. Ξεκίνησες να μου αρέσει λες, πολύ σε εικόνα. Περίμενε. Ξεκίνησες να μου λες ότι το παπούτσι το συγκεκριμένο δεν το βλέπεις πολύ ήσυχο συγκριτικά με το φόρεμα. Και καταλήγεις τώρα να μου λες ότι το παπούτσι είναι μεγάλο. Συν αυτό είναι ο λόγος που βάζω πώς το εγώ δύο. Θα κάτσω να καταλάβω όμως γιατί μου βάζεις δύο από τη στιγμή που μου λες μια έτσι, μια γιουβέτσι. Άκου, όλα τα άλλα που σου είπα ισχύουν. Ναι. Δεν ήθελα να πω το παραπάνω. Όλα θέλω να μου ήθελα το πούνε. Αν το δούνε, δεν ήθελα να το φέρω αυτό σε πληροφορία. Αφού όμως με ρωτάς και νομίζεις κάτι έχω μαζί σου. Θα συμφωνήσουν μαζί σου. Λέω την αλήθεια τώρα, 100%. Σου λέω και το συνένα που δεν ήθελα να σου το πω. Απλά δεν μπορώ να σου πω ότι έπαθα σοκ με αυτή τη γόβα σήμερα. Δεν το κρύβω, ούτε θα σου πω ότι είσαι λάθος. 2,7 είναι ο μέσος όρος. Για πάμε τώρα στους κριτές, Ηλία.